Όλοι στο πόδι, ξεσηκωμός, εμπόδιο στο έγκλημα θα είναι ο λαός. Όλοι στο πόδι, ξεσηκωμός, εμπόδιο στο έγκλημα θα είναι ο λαός. Στη γειτονιά μας, στο περιγυρό μας, στον τόπο εργασία μας, θερίζει το καρκίνος, θερίζουν όλα τα νοσήματα. Το έδαφος, ο υδροφόρος ορίζοντας, ο αέρας, όλα είναι μολυσμένα, κύριε, από τη λειτουργία της κομματερής, αλλά και από τις άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή. Τα πετρέλαια, το αεροδρόμιο, τη χαλιβουργία και δεκάδες βιομηχανίες που ρυπαίνουν τα πάντα. Άρα εύκολα φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι είναι μια συνειδητή επιλογή. Αποτελεί πραγματικά συνειδητή επιλογή η διαιώνιση αυτής της κατάστασης στην περιοχή μας και όχι μόνο με την παραμονή της κομματερής, αλλά και με νέες εγκαταστάσεις που προωθούν να λειτουργήσουν μαζί με τις υφιστάμενες. Έτσι αρχίσανε ήδη να κάνουν τα πανοσηκώματα σκουπίδι πάνω στα σκουπίδι. Έλεγε κανείς ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα συνδυασμό με το ότι έχουν ξεκινήσει κάποια νέα έργα σε κάποια κατάλληλη περιοχή που έχει επιλεχθεί σύμφωνα με τους κανόνες, περιβαλλοντολογικούς κανόνες, δίχως να ενοχλεί κατοίκους, περιβάλλον, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Θα έλεγε κανείς, ναι, οι κάτοικοι της περιοχής βάζουν πλάτη, δέχονται για ένα και δύο χρόνια ή και τρία να παραμένει αυτή η κατάσταση, αλλά οδηγούμαστε προς την αρχή του τέλους. Όχι, δεν το κάνουν αυτό. Αλλάζουν το τροπάριο. Το τροπάριο που έλεγαν πριν 5-6 μήνες και πριν χρόνια ότι τέλος το έσχος της φυλής θα κλείσει αυτό, τώρα το μετατρέπουν σε νέο σλόγκαν. Τέλος αυτός ο τρόπος διαχείρισης. Μένουν δηλαδή τα σκουπίδια στη φυλή και τι κάνουμε, αυξάνουμε δίθεν υπέροχα τη λειτουργία του ΕΜΑΚ, του εργοστασίου ανακύκλωσης, που ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πάρει μέσα, μόνο το 15% από αυτά που παίρνουν μπορεί να ανακυκλώσει και τα υπόλοιπα πάνε πάλι και θάβονται. Αυτά είναι που λένε για μουσαμά, πώς θα κάνουν τα δεμάτια που λένε, θα τα πηγαίνουν στο το παλιό λατομείο για να τα αναποθέτουν ή θα φτάσουμε στο μηδενικό υπόλοιμα. Μηδενικό υπόλοιμα ίσον κάψη. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα νέο έγκλημα στη φυλή. Δίπλα στη παλιά χωματερή ετοιμάζεται μια νέα, τεράστια σε έκταση της ΕΟΚΟ. Στις 24 Φλεβάρι μέσα στη νύχτα ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η απαράδεκτη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που περιλαμβάνει και τη δημιουργία τρίτου χιτά στη φυλή. Η διοίκηση Πατούλη συνεχίζει το έγκλημα από εκεί που το παρέλαβε από τη διοίκηση Δούρου. Και ψήφισε τη δημιουργία αυτού του τρίτου χιτά. Είναι ίδιες πολιτικές. Απλώς τώρα το έγκλημα ολοκληρώνεται. Όλες οι υποσχέσεις, τα μεγάλα και ωραία λόγια πήγαν περίπατο και εξανεμίστηκαν μέσα από το νέο περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων που ψηφίστηκε στα κρυφά. Και ναι, υπέγραψαν ότι θα συνεχιστεί το έγκλημα στη φυλή. Αυτή η πολιτική όμως δεν λέγεται ριζικός ανασχεδιασμός, φιλικός για τους ανθρώπους και το περιβάλλον όπως μας παραμυθιάζουν. Είναι η συνέχιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στη φυλή και στις γύρω περιοχές που θα αποτελεί μνημείο περιβαλλοντικού χάους, ασθενειών και ανθρώπινης δυστυχίας τουλάχιστον για τις επόμενες 3 γενναίες που θα ζουν στην περιοχή. Όπως πολύ κοινικά παραδέχτηκε η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη συνένεση των πολιτικών, της υπαλλήλων, την κυβέρνηση και την περιφέρεια θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το εδώ και 55 χρόνια διαρκές έγκλημα της χωματερής της φυλής
με προϋπόθεση πάντα το κέρδος του κεφαλαίου. Εμείς, οι γυναίκες του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, δεν δεχόμαστε άλλο πια η χωματερή της φυλής να σκορπίζει το θάνατο στις οικογένειες μας και στα παιδιά μας. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί δήθεν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που κερδοσκοπούν από την εκμετάλλευση των σκουπιδιών, ότι μπορούν να συμβαδίσουν με την προστασία των εργαζόμενων και της υγείας του λαού. Δηλώνουμε ότι το δικαίωμά μας να ζούμε σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον δεν μπορεί να καταστρατηγείται από κανένα νόμο, από καμιά πολιτική και οικονομική εκμετάλλευση. Δεν βάζουμε τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας και ιδίως από τις ζωές των παιδιών μας. Συνάδελφοι, ο λαός της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής βρίσκεται για άλλη μια φορά εδώ συγκεντρωμένος, φωνάζοντας και διαδηλώνοντας να σταματήσει τώρα το έγκλημα στη φυλή. Βρισκόμαστε εδώ, δεν τρομοκρατούμαστε, ενάντια στην καταστολή, ενάντια στη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν, εμείς διαδηλώνουμε και διεκδικούμε τις ανάγκες μας και τα δικαιώματά μας. Αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι, υπάρχει τεράστια πορεία στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, όπου ο λαός μαζί με εκατοντάδες σωματεία και φορείς διεκδικεί υγεία, διεκδικεί δικαιώματα κόντρα στην καταστολή. Συνάδελφοι, και εμείς εδώ, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας, που στις περιοχές μας τα εργοστάσια στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου έχουν μετατραπεί σε αιστείες υπερσυσσόρευσης της πανδημίας. Τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα σε περίοδο πανδημίας με τεράστιες ελλείψεις. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, που η απάντηση σε όλα τους τα προβλήματα είναι να μείνουν σπίτι, απαντάνε. Μας λένε να μείνουμε σπίτι σε κάθε χιονιά. Μας λένε να μείνουμε σπίτι στην πανδημία. Μας λένε να μείνουμε σπίτι όταν παίρνει φωτιά το χυτά φυλής, για να μην αναπνέουμε τους τοξικούς ρήπους. Απαντάμε λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σπίτι. Θα βρισκόμαστε εδώ και θα τους χαλάμε τα σχέδια. Κάθε φορά που προσπαθούν να υλοποιήσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας θα είναι εδώ και θα βάζουν εμπόδια. Ακόμα και μπουλντόζες να φέρουν στο χυτά φυλής, εμείς θα είμαστε εδώ και θα απαντήσουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο έγκλημα, όμως έχουμε και ένα τεράστιο όπλο στα χέρια μας, που είναι η Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων και Φορέων για να σταματήσει το έγκλημα στο χυτά φυλής. Συνάδελφοι, λένε ψέματα στο λαό. Βγαίνουμε ψεύτικα δημοσιεύματα και λένε ότι το 2025 θα σταματήσει το έγκλημα στο χυτά. Λένε ότι θα κλείσει ο χυτά φυλής. Και πώς θα συνεχίσει το έγκλημα? Θα συνεχίσει με καύση απορριμμάτων. Μάλιστα, ήδη έχει αρχίσει να διαδίδεται ότι το πρώτο εργοστάσιο καύσης θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου. Άρα, συνάδελφοι, βάζουν στο λαό ένα ψεύτικο δίλημα. Αν θα καταστρέφεται τη ζωή του με ταφή των απορριμμάτων ή με καύση των απορριμμάτων. Εμείς λέμε ότι και τα δύο είναι καρκίνος και άλλο καρκίνος στην περιοχή μας δεν θα ανεχτούμε. Άρα, συνάδελφοι, συνεχίζουμε, διαδηλώνουμε, δίνουμε επόμενο αγωνιστικό ραντεβού στις 8.30 ώρα τη Δευτέρα το πρωί στον συμβολικό αποκλεισμό του Χιτά Φυλής και στη συνέχεια στις 29 Μάρτη στη μεγάλη αυτοκινητοπομπή που θα ξεκινήσει στις 5.30 ώρα από το πάρκινγκ του Τέρα Πέτρα. Συνεχίζουμε, παραμένουμε για λίγο στα πανό μας και κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή κινητοποίηση.